Μεγάλη να γίνεις με άστρα μαλλιά. Δεν θα κλάψω, σας αγαπώ γιατί κλαίω. Καλημέρα, όλη μέρα, με ελπίδα και χαρά. Έχουμε σηκωθεί δυναμικά, δεν μπορώ να πω, διότι η μικρή ήταν χτες λίγο ανησυχή. Πεθαίνω την Daisy αυτή τη στιγμή. Και είναι τα γενέθλια της μικρής! Ναι! Μπορεί να μην είμαστε τόσο δυναμικοί όσο πρέπει, αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρωινό της μικρής. Σκέφτηκα να της κάνουμε κάτι που ίσως της αρέσει πάρα πολύ, το αγαπημένο της. Θα της κάνουμε οπότε το πρωί porridge, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα της. Γενικότερα από ό,τι κάνουμε porridge, συνήθως το τρώει πάντα όλο. Και δεν ξέρω, μου γκρίζει και μερικές φορές γιατί της αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα κάπως έτσι. Γενικότερα να τρώει φαγητά βασικά μέσα στη μέρα που θα είναι έτσι τα αγαπημένα της. Στο μεσημεριανό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το αγαπημένο της, γιατί είναι λίγο δύσκολη, αλλά θα το βρούμε και αυτό πιστεύω. Να πω επίσης ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρήσω να κάνω εγώ το porridge. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ βασικά ξανά. Και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του σεφ, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα πετύχει ή όχι. Ελπίζω η μικρή να μην μείνει νηστική μόνο. Αυτό έχω να πω. Πολύ νερό μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα πιάσει. Ας βάλουμε πρώτα αυτή και μετά θα συνεχίσω να βάλω κι άλλες πλούτες και θα βγει το δρόμο. Και το porridge δεν ξέρω πώς θα είναι γευστικά. Πάντως από εμφάνιση φαίνεται πολύ καλό. Θα μας πει η μικρή βασικά. Καλύτερα, ο mini chef. Ο οποίος έχει σηκωθεί, έχει βγάλει τις κάλτσες της, τις έχει στο χέρι. Περπατάει μέσα στο σπίτι. Ναι, τι κάνεις εκεί. Ξέρεις ότι σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, έχει γενέθλια. Πού πας τώρα, τι θα μας κεράσεις σήμερα στα γενέθλιά σου. Κόψουμε τουρτά. Κόψουμε τουρτά. Ναι. Θέλω να σου βάλω τις κάλτσες να μην περπατάς ξυπόλυτη γιατί κάνει κρύο. Έλα. Καλημέρα και από μένα. Ξυπνήσαμε, όπως σας είπε ο Αλέξης, λίγο πιο αργά σήμερα. Αλλά θέλαμε να κάνουμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα. Όπως να πάμε κάπου, να ετοιμαστώ. Εγώ βασικά ετοιμάστηκα κιόλας. Μόνο να ντυθώ μένη. Να φάμε πρωινό και να πάμε έτσι μια βολτούλα κάπου με τη μικρή. Να περάσουμε έτσι κάπως χρόνο. Να κάνουμε και κάποιες δουλειές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο πάρτι σήμερα. Οπότε χρειάζεται και αρκετή οργάνωση για να μπορέσουμε να οργανωθούμε. Τέλος πάντων, θα κάτσω τώρα να γράψω και την κάρτα της, εγώ προσωπικά. Και θα γράψει και ο Αλέξης μια κάρτα, ακριβώς την άλλη μεριά. Αλλά δεν θα δεις τι έχω γράψει εγώ. Okay, έτσι πάει. Ναι. Θα την καλύψουμε, να την κλείσουμε. Ναι. Πριν σας αφήσουμε όμως για τώρα, να σας πούμε τι κάναμε χθες. Χθες πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και κάναμε πάρα πολλές αγορές για τον κόσμο που θα έρθει. Γιατί θα το τιμήσουν το κοριτσάκι μας πάρα πολλά άτομα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης έχω τραβήξει κάποια κλιπ μαζί με τον Αλέξη από χθες, οπότε θα τα αφήσω εδώ πέρα να τα δείτε. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, όλα αυτά τα πέταξε η μικρή, τα παπούτσια της. Ούτε ξέρω κι εγώ από πού τα βρήκε και τι τα έκανε εδώ πέρα. Αχ, Θεέ μου. Και ήθελα να σας δείξω και να σας πω ότι πόσα πράγματα πήραμε για τα γενέθλια και όχι μόνο. Εντάξει, είχαμε να πάμε πολύ καιρό σούπερ μάρκετ. Οπότε πάμε να το οργανώσουμε στο σπίτι και να δούμε και τι πήραμε. Η μικρούλα μας εδώ πέρα τρώει πλιγούρι με μπιφτεκάκι. Έβαλα και κίνοα. Κίνοα, πώς λέγεται. Η μικρή τρώει, όπως είδατε, είμαι τόσο αγχωμένη. Φανταστείτε που έχω αφήσει το κινητό μου που πήρα πριν τηλέφωνο κάποιον στο ψυγείο. Λόγω ότι δεν το έχω οργανώσει. Με έψαχναν κιόλας και θα. Ναι. Θέλω να τελειώσω την τούρτα βασικά. Εδώ πέρα την έχω από χθες. Και επειδή έχει πάει 3 η ώρα, 3 και, έχω αγχωθεί ότι δεν θα προλάβω και είναι αύριο τα γενέθλια. Δεν ξέρω γιατί αγχώνομαι τόσο πολύ. Πήραμε και μια κολοκύθα να τη κάνω να φάει. Κάτι special θέλω να τη κάνω αύριο στο γενέθλιά τη να φάει. Ελπίζω να προλάβω. Γιατί έχω να κάνω πάρα πολλές προετοιμασίες. Θα είναι το μεγαλύτερο πάρτι που έχετε δει και έχουμε κάνει. Έχω βγάλει το 90% από τα ψώνια. Το μόνο που μένει που δεν ξέρω αν θα το βγάλω σήμερα ή αύριο. Είναι κάτι τύπου μπύρες που πήραμε για τους καλεσμένους γιατί εμείς δεν πίνουμε. Ξέρετε κάτι έτσι snacks. Τα αγαπημένα του μπαμπά του Αλέξη και του πού μου. Πατατάκια. Τι κάνεις εδώ καλέ. Και έχω πάρει τσάι, κοκακόλα. Αυτές είναι κάτι χλωρίνες. Και όλα αυτά εδώ που είναι δημητριακά και μπύρες. Και άλλες κοκακόλες πήρες. Αλέξη. Μάλλον στη μικρή.
Η μικρή της πήρε. Κάπως της έσπρωξε το καλά. Αλέξη, κάνει σαλάτα να φάμε για μεσημεριά, να ψήσουμε και κάνα σνίτσελ, γιατί δεν μας βλέπουν να προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε 3 η ώρα. 3 και 20 για την ακρίβεια. Η κυρία εδώ έγινε χάλια, όπως βλέπετε, αλλά συνεχίζει και το παλεύει. Έχω εδώ πέρα τα παντεσπάνια, τα έχω αφήσει μία μέρα με ζελατίνη στο ψυγείο, οπότε έκατσαν καλά πιστεύω. Έχω βάλει γιαούρτι πρόβιο εδώ πέρα για να τα γεμίσω εσωτερικά και έχω φτιάξει και μία μαρμελάδα, αυτήν εδώ, που είναι με φρούτα του δάσους, γενικά κόκκινα φρούτα, φράουλα, μύρτιλα και όλα αυτά ξέρεις, η οποία είναι σπιτική και φτιάχνεται πανεύκολα με τσία. Θα ρίξω κανένα 2-3 κουταλιές μέχρι να γίνει ροζ και να πάρει έτσι μία ωραία γεύση. Και αρχίζω να απλώνω τις τρώσεις στην τούρτα μου. Δει πιο υγιεινή και νόστιμη τούρτα ποτέ ξανά. Εδώ πέρα λίγο μας ξέφυγε, αλλά είναι υπέροχη και το σχεδιάκι που κάναμε και όλα και τα φρούτα από πάνω είναι τέλεια. Θα της αρέσει, πιστεύω ότι θα της αρέσει. Δεν έχει ίχνο ζάχαρης, τίποτα, ούτε λάδια, τίποτα. Είναι φουλ υγιεινή και έχει γεύση μπανάνα μπρετ με καρύδα. Έχω αυτό εδώ πέρα το χώρο για την τούρτα της. Βέβαια δεν ξέρω αν θα παραμείνει έτσι, γιατί έχω και την κανονική τούρτα που είναι να έρθει από το ζαχαροπλαστείο που θα είναι για μας. Αλλά την προσοχή μου την τράβηξαν αυτά εδώ πέρα τα καινούργια που πήρα από τα Lidl με φράουλα. Και έφαγα ένα και μετά έφαγα και δεύτερο. Έφαγες. Πότε προλάβες και πήγες? Δύο έφαγα. Εμένα γιατί μου δες? Α, γιατί δεν πρόλαβα να το να μιλήσω. Ήταν τόσο τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αν το βρείτε να το πάρετε. Θυμίζει πάρα πολύ τις γαλακτοφέτες, αλλά είναι με φράουλα. Οπότε αν είσαι φαν της φράουλας, πιστεύω ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πες άποψη. Μην ξέρω, μου θυμίζει κάτι πολύ γνωστό. Γιουγκουρέτε. Ναι, μπορεί. Βασικά ξέρω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τα γιαουρτάκια που τρώμε αυτά τα μικρά, ναι, με τα φρούτα. Αυτό μου θυμίζει. Απλά έχει απ' έξω και αυτό το wave τι είναι. Νόστιμο, ήταν το μύρτιλο. Κάναμε πάρα πολύ γίνη την τούρτα όπως είδατε και βγήκε πάρα πολύ επιτυχία σαν εμφάνιση. Θυμίζει αρκετά την τούρτα του γάμου μας και δεν περίμενα να βγει τόσο ωραία. Θα δούμε λοιπόν σε επόμενα κλιπ, δηλαδή αύριο, πώς θα είναι η αντίδραση της μικρής μας με την τούρτα. Αν θα της αρέσει. Αύριο θα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή μέρα. Το πρωί θα την περιμένουν έτσι περιποιημένα και πολύ προσεγμένα πράγματα. Δεν το πιστεύω ότι σε γέννησα πριν ένα χρόνο. Οπότε πολλά πράγματα που είδατε έγιναν χθες και ετοιμασίες. Κάναμε και τούρτα. Βγήκαμε και εμείς τώρα βόλτα. Πιθανό με τη μικρή έχουν πάει στα H&M να δουν έτσι λίγο 2-3 πράγματα. Εγώ πάω λίγο για κάτι άλλες δουλειές έξω και θα βρεθούμε σε λίγο, ίσως δεν ξέρω. Προλάβουμε να πάμε για κάνα καφέ, εξαρτάται, θα δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα. Διότι θέλουμε να γυρίσουμε νωρίς να φάμε μεσημεριανό και να ξεκινήσουμε τις πρώτες προετοιμασίες για τα γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να οργανώσουμε, οπότε θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο. Θα δούμε λίγο και πώς θα πάει οπότε. Και βλέποντας και κάνοντας. Περιμένουμε τον μπαμπά. Πήγαμε, κάναμε κάποια έτσι, ψώνια που χρειαζόμασταν. Ήπιαμε έτσι ένα καφέ, κάναμε με βολτούλα. Και τώρα θα πάμε σπίτι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις προετοιμασίες για τα γενέθλια. Έχουμε να φουσκώσουμε πάρα μα πάρα πολλά μπαλόνια. Γιατί θα κάνουμε μια τρομερή έκπληξη. Θα είναι η καλύτερη έκπληξη γενεθλίων που έχετε δει ποτέ. Έχουμε να πάμε ζαχαροπλαστείο, έχουμε να ψήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να ετοιμάσουμε γενικά, να παραγγείλουμε κιόλας κάποια πράγματα. Γιατί δεν προλαβαίνω να κάτσω να τα κάνω όλα για όλο το τραπέζι. Οπότε θα παραγγείλουμε και πίτσες, θα παραγγείλουμε διάφορα πράγματα. Θα τυλίξουμε εννοείται και τα δώρα της μικρής. Γιατί χθες της έφεραν κάποια και θέλουμε να τα τυλίξουμε έτσι όλα, να χαρεί, να τα σκίσει με το χαρτί. Η μικρή αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να κοιμηθεί. Νίσταξες. Καλά, πάμε σπίτι. Πότε πάμε σπίτι? Και ήρθαμε στο σπίτι. Κάτσα να ανοίξω παντζούρι λίγο, γιατί καθάρισε η ντάστη. Μας βλέπετε και καλύτερα. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε, όπως σας είπα, είναι να ξεκινήσω με το ψήσιμο. Θα βάλω λίγα πιτάκια, πάτα το πιτάκια μάλλον, στο φούρνο από αυτά εδώ τα πολύ ωραία. Ωστόσο θέλω να κάνω και κάποια καναπεδάκια, τα οποία θα τα κάνω πάρα πολύ έξυπνα, που μπορείτε και εσείς να το κάνετε αυτό σε γενέθλια παιδιών, σε πάρτι παιδικά. Ανάλογα με την ηλικία του μωρού μπορείτε να πάρετε έτσι κάποια stencil
όπως αυτό που είναι για 7 χρονών, για παράδειγμα. Και να κάνετε μπισκότα και διάφορα έτσι σχεδιάκια. Εμείς εννοείται τώρα θα πάρουμε τον άσο, οπότε όλα τα καναπεδάκια θα τα κόψω σε σχήμα άσου. Όπως σας είπα, θα παραγγείλουμε κιόλας. Ο Αλέξης θα πάρει τηλέφωνο κατά τις 5 η ώρα 6, εκεί να προλάβουμε να έρθουν να είναι και ζεστά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάξαμε μια υπέροχη γυρλάντα από παστέλ αποχρώσεις μπαλόνια, τα οποία είχαν σχήμα μαργαρίτα. Ναι, καλά ακούσατε. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε τα μπαλόνια, τα φουσκώνουμε. Σε αυτό το σημείο δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ γιατί η τρόμπα μας δεν τα φούσκωνε. Οπότε σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μπαλόνιων που θα δείτε τα φουσκώσαμε με το στόμα ή ξεκινήσαμε με το στόμα και τα βάζαμε στην πορεία στην τρόμπα. Αργήσαμε λίγο να το βρούμε, χάσαμε αρκετό χρόνο, αν και μας πίεζε ο χρόνος γιατί ήταν τελικά πολύ περισσότερα τα μπαλόνια από ό,τι φανταστήκαμε. Έτσι λοιπόν φουσκώναμε τα μπαλόνια, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά χρώματα, πολύ ωραίες και ροζ, έτσι, κίτρινο, μπέζ αποχρώσεις. Κάτι που ταιριάζει ακριβώς στα χρώματα με την τούρτα και με όλα τα υπόλοιπα διακοσμητικά που θα δείτε στη συνέχεια. Αφού καταφέραμε να το κρεμάσουμε στα καρφιά που ήταν οι καθρέφτες, μετά από πάρα πολύ κόπο, κάναμε και τη λεπτομέρεια, όπως σας είπα, τις μαργαρίτες. Τις φτιάξαμε μόνοι μας με ένα μπεζοκίτρινο μπαλόνι στο κέντρο και τα υπόλοιπα λευκά για να κάνουν και έτσι αντίθεση, όπως βλέπετε. Βγήκε πάρα πολύ ωραία, όλες και το έκανε κάποιος επαγγελματίας και τα αποτελέσματα νομίζω τα βλέπετε και μόνοι σας. Έτσι λοιπόν ψήσαμε διάφορα λουκανοπιτάκια, πάντα το πιτάκια, βάλαμε κρουασάν. Ο Αλέξη έφτιαξε την ετασιέρα από το Ελντέκο για τα cupcakes και εγώ αποφάσισα να κάνω τα καναπεδάκια. Τα έκανα με αριθμό 1. Ο Αλέξη από την άλλη μετά άρχισε να τυλίγει τα δώρα της μικρής για να τα ανοίξει και να χάρει περισσότερο και σιγά σιγά ξεκίνησαν να έρχονται και οι καλεσμένοι. Νομίζω θα σταματήσω σε αυτό το σημείο να μιλάω για να απολαύσετε λίγο τα τελικά αποτελέσματα και το πόσο σιγά σιγά φτιαχνόταν το τραπέζι, θα δείτε δηλαδή στη συνέχεια να προστίθεται πράγματα και το πώς περάσαμε εννοείται στα γενέθλια. Πέρασαν τα γενέθλια της μικρής. Ακόμη όμως δεν πέρασε η μέρα, είναι 11.30 ώρα. Θα σας δείξουμε τι χαμός γίνεται στο σπίτι. Δεν θέλετε να το δείτε. Ανοίξαμε δώρα
υπάρχουν παντού παιχνίδια. Ήταν όμως τέλεια. Περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν τα πιο εξέχαστα, πιστεύω, και για το μωρό γενέθλια. Και, fun fact, έφαγε όλη την τούρτα. Άφησε δηλαδή το πολύ, να το πω, μισό όροφο, που στην ουσία διαλύθηκε κιόλας. Αλλά το έφαγε όλα. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι βασικά από τα γενέθλια. Την τούρτα. Που ναι. Το χάρηκε το μωρό. Γιατί έχω δει βασικά και στο ίντερνετ έτσι που φτιάχνουν τούρτες. Αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ ότι, ας πούμε, το μωρό μας θα ξεσκίσει όλη την τούρτα. Γιατί την ξέσκισε κυριολεκτικά. Την έκανε χώμα, την έφαγε και άφησε πάρα πολύ λίγο και το ευχαριστήθηκε. Δηλαδή... Γιατί είναι κρίμα, αρεσί. Τρώμε εμείς, λουκανοπιτάκια, πίτσες, το νατάλα. Ήταν μια ωραία εμπειρία κάτι, βασικά. Ναι. Βγήκε πολύ όμορφη τούρτα. Ήταν λες και είχε τη δική της τούρτα που ήταν υπέροχη. Και το χάρηκε πραγματικά, ήταν κάτι το οποίο λέω wow. Αν και μετά είχε να καθαρίσει όλο το πάτωμα και αυτή τη στιγμή έχει γίνει όλο το πάτωμα με φαγητά. Αλλά είναι μια καλή έτσι εμπειρία, κάτι το οποίο θα μας ναι. μείνει ξέχαστο και εμάς και τη μικρή. Επίσης θα φάει και μια τούρτα γενεθλίων. Ναι. Όλο αυτός είναι ο χαμός που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Ναι. Τα φαγητά εδώ πέρα στο πάτωμα παντού. Αυτός είναι ο χαμός στο σπίτι. Συσκίσαμε επίσης και εμείς την τούρτα. Καταπληκτική. Και δεν δείξαμε τα καλύτερα. Εδώ και εδώ κάτω τα κρυφά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε τις κάρτες και να... Πρώτα το update να κάνουμε. Το update. Α, οκ. 12 μήνες. Κάνω κάθε μήνα ένα update με τη μικρή. Εδώ και ένα χρόνο. Και αυτό θα είναι μάλλον και το τελευταίο. Μπορεί να το συνεχίσω αν θέλετε κιόλας να σας πω έτσι τα milestone της μικρής. Εντάξει, όχι ένα μήνα. Αλλά μπορεί να το κάνουμε ένα τρίμηνο, εξάμηνο. Αν θέλετε, είναι... Ενδιαφέρον, αν είσαι μανούλα και περνάς κάποιες φάσεις και εσύ με το παιδί σου, εγώ θα ήθελα να βλέπω τέτοια βίντεο. Π.χ. με τον ύπνο, όπως τώρα για παράδειγμα, που ξεκίνησε εδώ και τρεις μέρες και έχει θέματα. Το βράδυ ξυπνάει. Χθες για παράδειγμα ξυπνήσαμε. Κοιμήθηκε μάλλον Αλέξη 4,5 ώρα. Εμένα με πήρε ο ύπνος και δεν άκουγα τίποτα μετά από εκεί και πέρα. Ήμουν τόσο κουρασμένη. Στις 9 ήταν η πρώτη μητούλα του δοντιού που είχαμε δει. Νομίζω είναι το δεύτερο δόντι εδώ κάτω δεξιά. Εγώ νομίζω τα παιδιά βγάζουν πάντα τα πρώτα πάνω ή τα πρώτα κάτω στο κέντρο, αλλά η μικρή έβγαλε δεξιά ένα. Ήταν τότε που έβλεπα ότι κάτι πάει να σκάσει στο ούλο. Ναι, ναι. Έμεινε εκεί το πράγμα, δεν είχε καμία ενόχληση, τίποτα, οπότε το αφήσαμε, λέμε θα βγει το δόντι σιγά σιγά. Μετά στις 13 ξεκίνησε να σηκώνεται μόνη από το πάτωμα, δηλαδή χωρίς να πιάνεται από κάπου, έβαζε δύναμη στα πόδια και σηκωνότανε. Ενώ δεν περπατάει σαν μωρό, μας έκανε μεγάλη εντύπωση το να βλέπουμε το μωράκι μας να στέκεται στην ουσία μόνη της και να σηκώνεται μόνη της. Στις 15 του μηνός, νομίζω δύο μέρες πριν το γάμο, 15 βράδυ, 10-11 η ώρα, είχε το πρώτο της δοντάκι με πυρετό. Ενόχληση. Και είχε την πρώτη φορά της πυρετό για όσο καιρό τέλος πάντων είμαστε μαζί της. Ξεκίνησε το δόντι να ενοχλεί και να έχει πυρετό λίγο πριν το γάμο και εκεί συνέβησαν αρκετά πράγματα με τη μικρή. Αν δείτε λίγο 2-3 βίντεο πίσω που ήταν ο γάμος. Στις 27 έκανε ένα βήμα πρώτο μόνη της. Δεν ξέρω αν θα βρω κάποιο βίντεο να σας το δείξω, ότι φωνάζαμε, τη λέγαμε έλα. Έκανε έτσι δύο βηματάκια και έπεφτε μετά. Πήρε λίγο στα παιχνίδια γιατί γελούσε και νόμιζε ότι παίζουμε μαζί τη. Και όποτε τη φωνάζαμε, αυτή χαμογελούσε και λέει: Ωπ, θα πάω από εκεί και θα κάνω τα βήματα. Και το πέρασε στα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς το έβλεπε ακριβώς γιατί ήταν πάντα χαμογελαστή. Ναι, δεν είναι ακριβώς περπάτημα το πρώτο τη βήμα γιατί. Στην ουσία και έπεφτε και δεν κατάφερνε να κάνει. Έκανε απλά στην ουσία ένα μικρό hop. Έκανε ένα-δύο βήματα και έπαιξε ναι, τα πρώτα βήματα. Δεν περπάτησε, δεν είχε δηλαδή το θάρρος π.χ. να πάει από εδώ εκεί. Δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη αυτό, αλλά ναι. Ναι. Τις 6 και 5 του μηνός δεν κοιμάται όπως σας είπα το βράδυ. Δηλαδή μάλλον πρέπει να χωρίσουμε τους δύο ύπνους που κάνει μέσα στη μέρα σε έναν ύπνο. Και επίσης δεν ξέρω γιατί δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τη βάλω για ύπνο το βράδυ. Θέλει να τη δώσω κάποια φρυγανιά, ώστε να ενοχλούν τα δόντια. Λίγο σίγουρα πολλά έχει. Πεινάει, δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Ενώ πίνει γάλα. Δεν το έχω καταλάβει. Είναι ένας καλός μίμος πλέον η μικρή μας. Παίζαμε τις προάλλες εδώ πέρα ένα παιχνίδι με τα σουβέρ. Το γυρνούσαμε και κάναμε αυτό στο τραπέζι. Σγούρανε. Η θεία μου, ας πούμε, το έπαιρνε και το χτυπούσε για να σταματήσει και η μικρή ακριβώς το ίδιο έκανε. Γενικά, ό,τι και αν κάνει, θα ακολουθεί από πίσω σαν ένας μικρός μίμος. Και επίσης, όταν τρώει, εδώ και 2-3 μέρες, λέει μαμ. Δηλαδή, της λέω μαμ και μου λέει μαμ. Οπότε πεινάω, δώσε μου να φάω. Το έχει συνδυάσει ναι, το μαμ με το φαΐ, οπότε είναι κάτι σαν σινιάλο μας. Λέει θέλω να φάω τώρα, μαμ. Όταν θέλει γάλα, λέει γάλα. Αυτό το είχε ναι από πολύ παλιά. Της λέω πες γάλα και όταν λέει τη λέξη γάλα και μου τα απαντάει, ξέρω ότι θέλει γάλα. Προσπάθησα να τη μάθω γλώσσα του σώματος, αλλά πιστεύω ότι πιο εύκολα της βγαίνει να μιλήσει παρά να μου κάνει αυτή την κίνηση.
Ίσως θα μιλήσει πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Αλλά όντως πετύχαμε το ότι θα κάνει τα πρώτα της βήματα και θα βγάλει το πρώτο της δαντάκι ένα χρονών. Επίσημα δεν το έχει βγάλει, το μισό έχει βγάλει, αλλά ένα πλάσι είχαμε πει ακριβώς ότι θα το βγάλει. Τώρα μία συνήθεια που έχει να πιάνει το κουτάλι και να το βάζει αυτή στο στόμα. Βλέπω πολύ αυτονομία και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το update για όλον τον πρώτο χρόνο και όλο αυτό το μήνα από τον 11ο μέχρι και σήμερα. Πάμε να διαβάσουμε τις ευχές. Πάμε. Πρώτο λοιπόν είναι της Ελένης. Είναι αυτή εδώ πέρα η κάρτα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι πολλά βασιλική μου. Σε εύχομαι να είσαι πάντα γερή και δυνατή με επιτυχία στη ζωή σου. Είσαι ένα χρόνο κιόλα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ άλλαξε. Προς το καλύτερο, φυσικά δεν θα κλάψω. Χαίρομαι να πρώτα γενέθλια. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Με αγάπη να. Εν τω μεταξύ, είναι κάπως πολύ περίεργο. Γιατί πέρα το ότι ας πούμε, συνειδητοποιούμε ότι μεγαλώνει και η μικρή, την Ελένη την γνώρισα πριν πόσο καιρό, ας πούμε, και την γνώρισα ήταν ακόμα πολύ μικρή. Ήταν. Τι θυμάμαι, μπορώ να την πω και μωρό, έτσι, σε τέτοια ηλικία. Και τώρα τη βλέπω, ας πούμε, μεγαλώνει, τώρα, ας πούμε, θα γίνει 18 χρονών, είναι πολύ περίεργο. Λες και αυτή τη στιγμή μου γράφει κάποιος ενήλικας αυτό το γράμμα, κάποιος που έχει, ο οποίος έχει μεγαλώσει και είναι πολύ περίεργο και αυτό, να βλέπεις και την Ελένη να μεγαλώνει παράλληλα. Έχει κάνει τόσα επιτεύγματα, ας πούμε, στη ζωή της, τώρα γίνει κενωνά, κάπως είσαι περήφανος, ας πούμε, για αυτά τα άτομα. Βασιλική, σου εύχομαι χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου και ευτυχισμένη. Γιαγιά, Θεανό, Αλέξη και Θεανό να χαίρεσε τα πρώτα γενέθλια της Βασιλικής. Καιρό και τυχερό. Γιαγιά, Θεανό. Τι γλυκιά, γιαγιά μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μικρά πράγματα, γιατί αυτές τις στιγμές και αυτά είναι που θα διαβάζει αύριο μεθαύριο και θα σε γνωρίζει μέσα από αυτά. Εγώ δεν μεταξύ βάζω τώρα τις κάρτες και λέω: όχι, εγώ τι έγραψα. Ούτε που θυμάμαι τι έγραψα, βασικά. Δεν το πιστεύω, τι μεγάλωσε τόσο μικρή. Το έχω χαλάσει. Ήταν λίγο φάκελος προβληματικός από την αρχή, αλλά. Δεν έπρεπε καν να το κολλήσουμε. Χρόνια πολλά, Βασιλικούλα μου, κορούλα μου. Έχω μέσα από την καρδιά μου χαρούμενα γενέθλια πάντα με αγάπη και υγεία. Σας αγαπώ, γιατί κλαίω. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμε τόσο. Αγαπητή Βασιλική, γλυκούλα, κορούλα μας. Okay. Και τώρα που πέσαμε ψυχολογικά από τη χαρά μας, συγκινήθηκες βλέπω, ένα σκουπιδάκι. Λέω να ξεστήσουμε όλο το σπίτι, βασικά να μαζέψουμε. Να ξεστήσουμε. Να ξεστήσουμε εννοώ. Πρόσεξε αυτά. Τι λόγια επιλέγεις. Αυτά, να βγάλουμε αυτά, αλλά να αφήσουμε τα μπαλόνια για να παίξουμε αύριο. Και τα δώρα ήταν πολύ μοναδικά που έλαβε η μικρή. Βασικά τη άρεσαν όλα. Είναι κάτι το οποίο θέλαμε. Μας στείλανε και άτομα από πολύ μακριά που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι μας σκεφτήκανε, για την πράξη, για πάρα πολλά. Ήταν πολύ όμορφα. Τελειώσαμε όλες τις δουλειές. Finally. Πεντακάθαρο το σπίτι. Έχουμε λίγα έτσι πραγματάκια. Τα παιχνίδια της αύριο θα τα μαζέψουμε. Τα μπαλόνια τα έχουμε αφήσει στα πιάτα, τα πλύνω λέξεις. Μπίμπαλο, πισίνα και όλα αυτά. Ένα δώρο ξεχάσαμε να δώσουμε στο μωρό. Να το ανοίξει αύριο. Φτύλες ή να το ανοίξουμε εμείς σήμερα. Πώς θα τα ανοίγει αυτή αύριο. Καλύτερα. Γιατί μέσα στη χαρά βασικά που ανοίγαμε όλα τα δώρα και το ένα και το άλλο, ξεχάσαμε κάποια δώρα και ένα από αυτό ήταν και αυτό. Της Ελένης, ναι. Και το δικό μας. Ήταν μέσα σε μία τσάντα τέλος πάντων και ναι, δεν ξέρω πώς ξεχάστηκε. Κάτι το οποίο θα το έχει όταν μεγαλώσει, δηλαδή τα πρώτα γενέθλια είναι πολύ σημαντικά πιστεύω και εγώ και ο Αλέξης και θέλαμε να τις πάρουμε κάτι συμβολικό. Ελπίζουμε να σας άρεσε, ελπίζουμε να διασκεδάσατε όσο διασκεδάσαμε κι εμείς. Πραγματικά σε κάθε στιγμή σήμερα. Ποια ήταν η αγαπημένη σου? Πέρα από την τούρτα, έλα όλοι αυτό. Α, πέρα από την τούρτα. Που έτρωγε. Αυτό είναι δυσκολότερο με βάζει να. Νομίζω εγώ όταν άνοιγε τα δώρα και χαιρόταν με τα ρούχα. Και λέω: αυτό το παιδί είναι κόρη μου. Ναι, η φάση είναι. Γενικότερα έχει λατρεία με τα ρούχα. Ζήσαμε σήμερα τα ρούχα που πήρανε όλοι και τα γκάλια. Και ναι, χαιρόταν, άνοιγε τα γέρια, τσα! Και τα γκάλια. Γιατί σαν να είναι λίγη δικό μου. Επιτέλου θα φορέσω κάτι τέτοιο. Ναι, τη αρέσουν τα ρούχα πάρα πολύ. Πιο πολύ και τα παιχνίδια. Βέβαια όμω τα παιχνίδια ήταν σε κουτί. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό σήμερα. Ναι. Δύο-τρία παιχνίδια που τι ανοίξαμε έτσι χάρηκε και με αυτά πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τα παίξει και θα τα κάνει χρονικό. Θα δείξει αύριο. Κάποια είμαι ενθουσιασμένο και εγώ να ξεκινήσω να παίζω.
Η αγαπημένη μου στιγμή. Δεν ξέρω. Εγώ έχω κολλήσει με την τούρτα εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, τραβούσα τις φωτογραφίες και το βίντεο και την καμάρωνα. Πρώτον, καμάρωνα την τούρτα σου που την έκανε τέλεια και ήταν υπέροχη. Και χαιρόμουν που ξέρω ότι αυτό που τρώει, παρόλο που είναι ένα χρονών, καταφέρνει και το τρώει γιατί, ας πούμε, κατέβαλες αυτή την προσπάθεια, έψαξες, έκανες την έρευνά σου, έκανες το ένα τ' άλλο. Και είναι όμορφο αυτό να της το δεις μαύρο μεθάριο και να της λέμε: κοίτα, έτρεχες τούρτα. Και να μας λέει: πάτε καλά, μου δίνετε τούρτα ένα χρονών. Και να της λες: όχι, είναι όλα, ας πούμε, υγιεινά, δεν έχεις βάλει ζάχαρη, δεν έχεις κάνει το ένα, το ψάξεις πολύ για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είχε. Τίποτα η τούρτα. Ήταν και πανέμορφη και λες, οκ, okay, γι' αυτό. Αλλά νομίζω αυτή δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα υπήρχαν πάρα πολλές ωραίες στιγμές, ας πούμε, που περάσαμε με τα άτομα που ήρθανε, που καταφέρανε και ήρθανε. Και ναι, με το οτιδήποτε, με τα δώρα που πήρε. Αυτά λοιπόν. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, γιατί από εδώ και πέρα έρχονται πολύ ωραία βιντεάκια. Σκεφτόμαστε να κάνουμε έτσι μια εκπληξούλα ακόμη στη μικρή. Τις επόμενες μέρες ίσως. Να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί τα βλέπετε όλα πρώτοι. Τα γενέθλια σήμερα σας τα δείξαμε όλα. Πώς τα φτιάξαμε τα μπαλόνια, το πόσα ήταν τα μπαλόνια και πώς βγήκανε. Τώρα θα ανεβάσουμε και κάποια τελευταία stories, γιατί απλά τα τραβήξαμε και τα αποθηκεύσαμε. Θα τα πούμε λοιπόν σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!